Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αντιλαμβάνεστε ότι το γεγονός ότι η Βουλή είναι για πρώτη φορά με τόσα πολλά κόμματα, μάλλον πρέπει να μας αναγκάσει να βάζουμε τις συζητήσεις προημερησίας διατάξεως πιο νωρίς. Διότι οι δευτερολογίες πηγαίνουν μετά τις 12, μετά τη 1 το βράδυ. Και βεβαίως νομίζω ότι κουράζονται και όσοι μας παρακολουθούν, αλλά και οι βουλευτές. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσω στην δευτερομιλία μου αποκλειστικά για να απαντήσω ορισμένα σημεία της παρέμβασης του κ. Μητσοτάκη και για να αναδείξω ορισμένα ζητήματα, όσο πιο σύντομα μπορώ. Κ. Μητσοτάκη, η παρουσία σας, επιτρέψτε μου την εκτίμηση, ήταν εξαιρετικά αμήχανη. Κατέθεσα 13 παρεμβάσεις, ίσως ναι, πράγματι, ίσως να σας έθεσα σε αμηχανία, διότι σας θύμισα την υπόθεση Siemens, αλλά δεν δικαιολογείται. Έθεσα με ΦΕΚ 13 παρεμβάσεις που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου στη δικαιοσύνη. Και εσείς, αντί να μου σχολιάσετε κάτι, έστω, προσπάθησε ο κύριος πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Αθανασίου. Αντί λοιπόν να σχολιάσετε κάτι εξ αυτών, ήρθατε και καταθέσατε στα πρακτικά ένα σκίτσο του ΑΡΚΑ. Όμως ξέρετε, η συζήτηση αυτή είναι μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Και θα σας καλούσα να σοβαρευτείτε. Διότι το να συζητά κανείς σε αυτόν τον τόπο για διαπλοκή και για διαφθορά είναι εξαιρετικά εύκολο. Το να βάζει όμως το δάχτυλο επί των τύπων τον ύλο δεν είναι εύκολο και ούτε σύνηθες. Και εγώ σήμερα προσπάθησα να δώσω στοιχεία και να σας καλέσω να απαντήσετε σε αυτά. Εσείς αντί να απαντήσετε στα ερωτήματα που σας έθεσα, πετάξατε την μπάλα στην εξέδρα. Δεν είπατε κουβέντα για την ταμπακέρα, για τη διαπλοκή, για το θέμα της επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης που σας κάλεσα μαζί να πάμε, τη Siemens, για την Εξεταστική Επιτροπή, όπου μπορεί να σας δοθεί και μια ευκαιρία να ανοίξετε και το θέμα. Μαθαίνω ότι θέλετε να αντιμετωπίσετε το μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, το χρέος, το δυσβάσταχτο των 210 εκατομμυρίων. Μπορεί να σας βοηθήσει αυτή η Εξεταστική Επιτροπή. Δεν μας είπατε αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Μας είπατε μόνο ότι σε μια κανονική χώρα το κοινοβούλιο δεν συζητά για τη δικαιοσύνη. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Ίσως κατά τη δική σας αντίληψη το κοινοβούλιο μάλλον είναι σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη για να πάβει ποινικές διώξεις και να αμνηστεύει υποδίκους. Στη δημοκρατία όμως, που υπάρχει η διάκριση των εξουσιών, η μία λειτουργία, η μία εξουσία οφείλει να ελέγχει την άλλη. Και προφανώς συζητάμε στο Κοινοβούλιο για τη δικαιοσύνη και παίρνουμε και αποφάσεις που αφορούν τη δικαιοσύνη. Οι πλειοψηφίες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο διάστημα, την τριετία 2012-2015, παρενέβη με μια σειρά από αποφάσεις που αφορούσαν τη δικαιοσύνη με κατάφορα αντισυνταγματικές διατάξεις. Και άκουσα σήμερα ένα μέρος της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, να προκαλεί, λέγοντας με τη θετική έννοια του όρου, ότι εφόσον έχετε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αυτές τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη να τις άρετε. Και αποδέχομαι την πρόκληση αυτή. Και πράγματι θα φροντίσουμε το επόμενο διάστημα, σε συνεννόηση με όσους συμφωνούν με αυτή την σκέψη, με ένα νομοσχέδιο που θα αφορά στήματα δικαιοσύνης και αντιμετώπισης της διαφθοράς, να άρουμε αυτές τις παρεμβάσεις, τις νομοθετικές παρεμβάσεις, τις κατάφορα τις συνταγματικές που αφορούσαν τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Θέλω όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, να ασχοληθώ για 5 λεπτά με την προσπάθεια που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης
να δημιουργήσει την εικόνα, μια παρένθεση δηλαδή στο θέμα που συζητάμε, τα θέματα της δικαιοσύνης, αλλά οφείλω να το κάνω, γιατί για άλλη μια φορά προσπάθησε να δημιουργήσει την εικόνα ότι για όλα τα δεινά που έχουν βρει αυτόν τον τόπο ευθύνεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που βρίσκεται εδώ και 15 μήνες στη διακυβέρνηση του τόπου, ενώ βεβαίως η πολυετής διακυβέρνηση των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα η διακυβέρνηση μετά την κρίση δεν έχει καμία ευθύνη. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε μια εικόνα κοινωνικής καταστροφής, διάλυσης της οικονομίας, διάλυσης εξαιτίας της προσφυγικής κρίσης για την οποία θεωρεί ότι ευθύνεται η κυβέρνησή μας, όχι ότι είναι ένα παγκόσμιο θέμα, μια παγκόσμια και ευρωπαϊκή κρίση, την επίλυση της οποίας συζητούν σήμερα σε όλα τα διεθνή φόρα και σε ολόκληρη την Ευρώπη, και προσπάθησε να παρουσιάσει την ψευδή προφανώς εικόνα ότι τα πάντα έχουν καταστραφεί στην οικονομία τους τελευταίους 15 μήνες. Για κακή του τύχη όμως, πριν από λίγες μέρες στη χώρα ήταν ο επικεφαλής του ΟΣΑ, ο κ. Γκουρία, και παρουσίασε μία έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Και αυτή η έκθεση διαψεύδει πλήρως τη βασική αφήγηση και επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας, ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ τη διάρκεια, κατά την πρώτη περίοδο που διαπραγματεύτηκε σκληρά πράγματι, διέλυσε τη χώρα και την οδήγησε στα βράχια. Τι λέει λοιπόν αυτή η έκθεση? Αυτή η έκθεση λέει ότι το 2011 στο 2014, δηλαδή οι κυβερνήσεις σας, πήρανε μέτρα συνολικού ύψους 63 δισεκατομμυρίων ευρώ και η χώρα προέβησε μια πρωτοφανή δημοσιονομική προσαρμογή αντίστοιχη της οποίας δεν έχουμε δει σε αναπτυγμένη χώρα στον κόσμο. Αποτέλεσμα ήταν το έλλειμμα να μειωθεί, λέει η έκθεση, κατά 27 δις ευρώ, σχεδόν 1:2 τα μέτρα με τη μείωση του ελλείμματος, αλλά το τίμημα ήταν η φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και η απώλεια του 1/4 του εθνικού μας πλούτου. Φυσικά τα ξέρατε αυτά, δεν χρειαζόταν ο κ. Γκουρία για να σας τα πει. Αλλά μάλλον κάπου αλλού ήσασταν εσείς, κύριε Μητσοτάκη, εκείνη την εποχή. Μέσα σε 3 χρόνια καταφέρατε να φέρετε μέτρα 63 δισεκατομμυρίων και να καταστρέψετε το 1/4 του εθνικού πλούτου και εσείς λέτε ότι σε 15 μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ τα κατέστρεψε όλα. Και βεβαίως στην κρίση του ελληνικού λαού. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι έφερε μια συμφωνία η οποία συμφωνία προβλέπει μια δημοσιονομική προσαρμογή και συζητάμε τώρα για την τριετία για μέτρα τα οποία είναι 5-6 δις, όχι 62 δις που πήρατε εσείς. Και αυτή η δημοσιονομική προσαρμογή είχε μια πολύ ομαλότερη επίπτωση στο ΑΕΠ της χώρας. Οι αρχικές προβλέψεις, λέει η έκθεση ΟΣΑ, οι αρχικές προβλέψεις ήταν να έχουμε μια τεράστια ύφεση και στην πραγματικότητα έχουμε στασιμότητα, μια ύφεση του 0,3% παρά τα capital controls που επέβαλαν εκδικητικά. Και παράλληλα, οι προβλέψεις του ΟΣΑ σε αυτή τη χώρα που καταστρέφεται κατά την εκτίμησή σας, οι προβλέψεις του ΟΣΑ λένε το δεύτερο εξάμηνο του 2016 βγαίνουμε στην ανάπτυξη ξανά, επιστρέφουμε στην ανάπτυξη, ότι το 2017 θα έχουμε ανάπτυξη 2%. Οι προβλέψεις του ΟΣΑ, μάλλον οι εκτιμήσεις του ΟΣΑ, λένε ότι η ανεργία από το 26% πέρυσι τον Γενάρη έχει πέσει το 24,5%. Δεν πανηγυρίζουμε γι' αυτό βέβαια. Είναι τεράστια ανεργία. Αλλά αυτή δεν είναι μια εικόνα χώρας που καταστρέφεται, που δημιουργείτε εσείς διαρκώς. Και βεβαίως θα ήθελα επίσης να πω κάτι το οποίο ξεχνάτε κάθε φορά, το παραβλέπετε, ότι παρά τις δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες και τα capital controls που ήρθαν ως απότοκο μιας σκληρής διαπραγμάτευσης με τους Ευρωπαίους εταίρους, το 2015 υπερβήκαμε το στόχο σε έσοδα κατά 0,25% του ΑΕΠ. Το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν 0,2%.
Την εποχή του δικού σας success story, έτσι το λέγατε, όταν παίρνατε δηλαδή τα μέτρα ισοπαίδωσης και διάλυσης του εθνικού πλούτου και λέγατε success story, είχατε για το 14 στόχο πλεονάσματος 1,5% και εμείς βρήκαμε πλεονάσμα 0,4%. Δηλαδή είχαμε ένα κενό 2,2 δις. Και αν δεν γινόντουσαν εκλογές, που διαρκώς λέτε ότι θα είχαμε σωθεί αν δεν γινόντουσαν εκλογές, δεν υπήρχε δηλαδή η προεδρική εκλογή, τι θα έπρεπε να πάρετε εσείς? Τα 2,2 δις που αφορούσαν το κενό που δεν καλύψατε το 2014, και βεβαίως επιπλέον μέτρα ύψους 8 δις για τη διετία 15-16, όπως προέβλεπαν οι στόχοι πρωτογενούς πλεονάσματος της προηγούμενης συμφωνίας που εμείς αλλάξαμε. Ποιο λοιπόν θέλετε να παραπλανήσετε και να κοροϊδέψετε? Θέλετε να μιλήσουμε με νούμερα, να μιλήσουμε με νούμερα. Δεν ισχυρίζομαι ότι η κατάσταση στην ελληνική κοινωνία είναι μια κατάσταση παραδεισένια, κάθε άλλο, ίσα ίσα. Λέω ότι όταν έχει η χώρα απολέσει το 1/4 του εθνικού της πλούτου μέσα σε 4 χρόνια, η ανάκαμψη είναι εξαιρετικά δύσκολη. Όμως, από την άλλη πλευρά, το να δημιουργείται διαρκώς ένα κλίμα και μια αφήγηση η οποία δεν μπορεί να πατήσει στο έδαφος πραγματικότητας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ κατάφεραν να διαλύσουν την οικονομία ενώ εσείς θα πηγαίνετε περίφημα, νομίζω δεν μπορεί να σας πιστέψει κανείς, κύριε Μητσοτάκη. Μας λέτε επίσης ότι με βάση τις πολιτικές που εφαρμόζουμε φέρνουμε διαρκώς φόρους στους Έλληνες πολίτες. Ξεχνάτε αυτά τα οποία φέρατε εσείς και παραφράζετε διαρκώς και δηλώσεις υπουργών το σύστημα της κοπτοραπτικής σε όλο το μεγαλείο, με τα συγκροτήματα της διαπλοκής και στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο να σας στηρίζουν. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, δεν μπορείτε να παραβλέψετε το γεγονός ότι εμείς διαπραγματευόμαστε ένα φορολογικό νομοσχέδιο για τη φορολογία εισοδήματος, μια πρόταση που 8 στους 10 πολίτες δεν τους επιβαρύνει. Ενώ 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες όχι μόνο δεν τους επιβαρύνει, αλλά τους ευνοεί. Και 9 στους 10 αγρότες όχι μόνο δεν τους επιβαρύνει, αλλά τους ευνοεί. Και αυτό ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που υπήρξε ένα έδαφος, μια επαφή στην προσπάθεια διαλόγου που κάναμε μαζί τους. Και γι' αυτό σταμάτησαν τις κινητοποίησεις. Αλλά βέβαια, κύριε Μητσοτάκη, έχω την αίσθηση ότι το ζήτημα της πλειοψηφίας εσάς δεν σας απασχολεί και τόσο. Είστε λίγο αλλεργικός στην έννοια της κοινωνικής πλειοψηφίας. Σήμερα μάλιστα είπατε έναν περίεργο χαρακτηρισμό. Μιλήσατε για την αδαή κοινωνική πλειοψηφία. Και θα ήθελα να μου εξηγήσετε τι εννοείτε. Πάντως στις δημοκρατίες οι πλειοψηφίες είναι αυτές που αποφασίζουν. Για κακή σας τύχη. Και αποφάσισαν 3 φορές και θα αποφασίσουν και άλλοι αν χρειαστεί να σας στείλουν στη γωνία της αντιπολίτευσης προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα και την προοπτική να ανοίξουμε ένα δρόμο ελπίδας και εξόδου από την κρίση. Θέλω επίσης να αναφερθώ στο γεγονός ότι περιγράψατε μια κατάσταση διάλυσης σε ό,τι αφορά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Και δεν μπορώ να παραλείψω το γεγονός ότι πηγαίνετε στις Βρυξέλλες και φοράτε ένα άλλο κουστούμι, πιο ευρωπαϊκό. Και εκεί πηγαίνετε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και κάνετε δηλώσεις ότι ήταν μονομερείς ενέργειες. Έτσι είπατε εκεί, το κλείσιμο των συνόρων, όπως πράγματι ήταν. Ενώ εδώ, στις δηλώσεις σας, λέτε ότι ήταν η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την οποία δεν κατάλαβα εγώ και την υπέγραψα. Και όχι μόνο αυτό, εδώ είσαστε ο πρώτος που ζητάτε την παραίτηση του κυρίου Μουζάλα, ενώ εκεί, στις κατηδίασαν συνομιλίες, παριστάνετε τον υποστηρικτή του, παριστάνετε τον άνθρωπο εκείνον που δεν θεωρεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι κρίσιμη σημασία για να παρατείτε ένας υπουργός και το παίζετε Ευρωπαίος.
Άλλα μέσα, άλλα έξω. Κύριε Μητσοτάκη, κάποια στιγμή όμως, επειδή ξέρετε είναι μικρός αυτός ο κόσμος και επειδή ζούμε σε μια εποχή που η Ευρώπη παίζει καθοριστικό ρόλο, δεν θα μπορείτε να συνεχίζετε για πολύ. Για τα ζητήματα της διαπλοκής, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Η ομιλία σας ήταν ένα αναμάσιμα κάποιων χαρακτηριστικών πρωτοσέλιδων, συγκροτημάτων του τύπου. Βέβαια και την προηγούμενη φορά ήρθατε εδώ και μας είπατε μια ιστορία για τον Απολέοντα που ήταν το κεντρικό άρθρο του ηλεκτρονικού βήματος. Σήμερα ήρθατε εδώ και μας είπατε ότι η χώρα βουλιάζει στη λάσπη και στους βάλτους της ιδωμένης και η κυβέρνηση προσπαθεί να σπηλώσει τους πολιτικούς της αντιπάλους. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Ο σημερινός τίτλος των νέων. Επίσης μας είπατε ότι η χώρα είναι ανοχήρωτη, ότι η προσφυγική κρίση έχει καταπιεί την κυβέρνηση, ότι στην Ιδωμένη και στον Πειραιά έχουμε ανθρωπιστικές βόμβες. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Ο τίτλος του βήματος προηγούμενης Κυριακής. Και επίσης μας είπατε ότι η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, λέει, στο δρόμο. Δεν μπορούμε να βγούμε από τα γραφεία μας. Και κάτι μου θύμισε αυτό. Ο τίτλος των νέων του Σαββάτου. Κύριε Μητσοτάκη, αν έχετε προσλάβει για λογογράφο τον κύριο Ψυχάρη, μάλλον να αλλάξετε λογογράφο, διότι ο κύριος Ψυχάρης είναι πολύ προβλέψιμος και σας εκθέτει. Βέβαια, για να μην παρεξηγώ, δεν αναφερθήκατε μόνο στα πρωτοσέλιδα του συγκεκριμένου συγκροτήματος. Βεβαίως καταπιαστήκατε και με μια σειρά πρωτοσέλιδα της ναυαρχίδας του κίτρινου τύπου, του γνωστού κομιστή, όπου κάθε Κυριακή έχει και ένα πρωτοσέλιδο που αφορά ζητήματα κατά την άποψή μου με τα οποία κανείς θα έπρεπε ή να γελάσει ή να κλάψει, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά αναφερθήκατε με ιδιαίτερο πάθος στο γεγονός ότι προσλαμβάνουμε, λέει, κολλητούς. Λες και εσείς που είχατε 52 μετακλητούς στο Υπουργείο σας, είχατε προσλάβει ανθρώπους με κριτήρια που κάνατε Open Go, ΒΑΣΕΠ. Αλλά εγώ θέλω να σας πω κάτι, κύριε Μητσοτάκη, ας το λέω πολύ ειλικρινά. Ξέρετε, αν κάποιος είναι καφετζής, μπάρμαν, ακόμα και σκουπιδιάρης, είναι έντιμη δουλειά. Το να είναι λαμόγιο όμως και να βγάζει έξω τα λεφτά αφορολόγητα και να κλέβει το ελληνικό δημόσιο, αυτή δεν είναι έντιμη δουλειά. Αυτή είναι ανέντιμη δουλειά. Και εσείς δεν είπατε κουβέντα για άλλη μια φορά, αλλά καλύψατε τον κύριο Παπασταύρου, στενό συνεργάτη του κυρίου Σαμαρά. Αναφερθήκατε βεβαίως ξανά για να καλύψετε τον κύριο Σαμαρά στο θέμα της λίστας Μπόργιας. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς μας είπατε για άλλη μια φορά εδώ. Διότι εγώ ήρθα την προηγούμενη φορά στη Βουλή, από ό,τι θυμάμαι δεν είχατε κάποια ανηλυμένη υποχρέωση, αλλά επιλέξατε να μην αντιπαρατεθείτε. Μπορεί να έχετε κάποιους επικοινωνιολόγους που ενδεχομένως σας δίνουν αυτή τη συμβουλή, δικαίωμά σας, αλλά κατέθεσα μια επιστολή του ίδιου του κ. Μπόργιας, η οποία επιστολή δεν έχει ημερομηνία το 2012, αλλά 24 Φεβρουαρίου του 2016. Ο οποίος λέει ότι επιβεβαιώνει, και αν θέλετε, κύριε Μπακογιάννη, ξέρετε καλύτερα γερμανικά, εγώ δεν ξέρω γερμανικά, αλλά αν θέλετε μπορούμε να φέρουμε εδώ, και ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει, άρα έχει διαβάσει την επιστολή, μπορούμε αν θέλετε όμως να φέρουμε έναν επίσημο μεταφραστή του Υπουργείου Εξωτερικών,
Να μας κάνει τη μετάφραση, αυτό λεξί. Και αν διαψεύδετε τη μετάφραση, πείτε το μας. Η μετάφραση που έχουμε εμείς, η επίσημη από το Υπουργείο Εξωτερικών, λέει το εξής. Και εν πάση περιπτώσει ο κύριος Μπόριαν, δόξα τω Θεώ, ο άνθρωπος είναι εν ζωή. Μα το ρωτήσουμε ξανά. Δεν χάνει τον κόσμο, εδώ είμαι. Λοιπόν, λέει το εξής. Μπορώ να επιβεβαιώσω την περιγραφή του τότε Έλληνα προξένου στον Ντίσσελδορφ, κύριε Πεξίδα, ότι στο πλαίσιο επανειλημμένων συνομιλιών μας του προσέφερα βοήθεια για την ενίσχυση της ελληνικής φορολογικής διοίκησης, καθώς επίσης για την ανάλυση και αξιοποίηση στοιχείων από CD. Που πιο κάτω λέει ότι αφορούσαν Έλληνες φορολογούμενους. Και η κυβέρνηση τότε Σαμαρά αρνήθηκε. Αρνήθηκε η κυβέρνηση Σαμαρά δια του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κούρα. Και έρχεστε εσείς τώρα πάλι να αναπαράξετε ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, της προηγούμενης Τρίτης, που ήταν να γίνει η συνεδρίαση και ανεβλήθη, το οποίο έφερε... Δευτέρας ήταν, τα ξέρετε καλύτερα. Μπράβο. Τα μαθαίνετε απ' έξω, τα αποστηθίζετε. Το οποίο έλεγε τη μεγάλη αποκάλυψη. Ότι ο κύριος Πλεξίδας απεκάλυψε ότι δεν υπήρχε, λέει, CD. Αλλά κοιτάξτε τώρα μια σύμπτωση διαβολική. Έχω την τηλεομοιοτυπία, το τηλεαντιγράφημα του κυρίου Πλεξίδα από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Ντίσσελντορφ προς την Πρεσβεία του Βερολίνου. Το οποίο τι τίτλο έχει? Τον εξής, σας το διαβάζω. Θέμα: πρόσκληση Υπουργού Οικονομικών Ρινανίας Βεσφαλίας σε υπογράφοντα προκειμένου να συζητήσει θέμα οικονομικής κρίσεως και CD με στοιχεία καταθετών φοροφυγάδων. Και το καταθέτω στα πρακτικά, για να μην μας τρελάνετε κιόλας. Και τώρα να πούμε ορισμένα πράγματα για την ταμπακέρα, γιατί πράγματι δεν πρέπει να με ακρηγορήσω. Δεν θέλω, αντί άλλης απάντησης, θέλω να σας διαβάσω σχετικά με τα όσα είπατε για τις καταγγελίες μου περί παρεμβάσεων που διέπραξε η προηγούμενη κυβέρνηση. Θέλω να σας διαβάσω την σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Αγγελέων 12/6/2014. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αγγελέων Ελλάδας με ανησυχία παρατηρεί το τελευταίο χρονικό διάστημα φαινόμενα που δίνουν την εντύπωση ακατανόητης ως προς το ρυθμό και το ρυθμιστικό πεδίο νομοθέτησης, καθώς και ενέργειες της εκτελεστικής λειτουργίας που διασπούν την αντίληψη της ως λειτουργίας θεσμικά αναπόσπαστης με τη δικαιοσύνη. Ειδικότερα συνεχίζουν οι εισαγγελείς, συναδελφοί σας, κύριε Θάνσιο, προξενεί προβληματισμό η τάση νομοθέτησης με τρόπο που ενίοτε υποθάλπτει ευλόγως την υποψία ότι εξυπηρετούν σκοπούς κείμενους πέραν της διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος. Και καταθέτω στα πρακτικά του βελτίου τύπου. Αυτά έλεγαν τότε. Θα μας πείτε εσείς τι λένε τώρα. Αλλά, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν είναι εύκολο κανείς να κάνει το μαύρο άξιο τη νύχτα μέρα. Θέλω να πω και δύο λόγια για το θέμα των εκβιαστών. Κύριε Μητσοτάκη, πραγματικά σήμερα διαπράξατε μία πρωτοτυπία. Δεν ξέρω αν σε αυτή την αίθουσα έχει ποτέ άλλοτε διαπράξει τέτοια γκάφα αρχηγός κόμματος, όχι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διότι τι κάνατε? Αυτοκαταγγελθήκατε. Σας είπαμε να καταθέσετε στα πρακτικά όχι μόνο αυτά τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε σχέση με τα τιμολόγια του κυρίου Μαυρίκου, τον οποίο τον πληρώνατε εσείς, από όσα έχουν δημοσιευτεί. Εγώ δεν έχω άλλη εικόνα. 17.800, 17.850, πάλι 17.850, 18.150, μετά ανέβηκε η τιμή, 18.150, 18.450, 18.450, τιμολόγια από το 2009 στο 2010, τα καταθέτω στα πρακτικά, τα ξέρετε βέβαια. Σας είπα, φέρτε μας κι άλλα αν έχετε και εξηγήστε μας γιατί τον πληρώνατε αυτόν τον κύριο. Και εσείς ανταυτού, τι ήρθατε να μας πείτε? Ήρθατε να μας πείτε ότι δεν τον πληρώναμε μόνο εμείς, τον πληρώνατε κι εσείς. Γιατί? Γιατί, λέει, τον πλήρωνε η Νέριτ. Η Νέριτ, προσέξτε, η Νέριτ. Και καταθέσατε στα πρακτικά το
αποδεικτικό αυτό, μία απόφαση, την οποία την υπογράφει ποιος? Ο κύριος Πέτρος Μάης. Ο άνθρωπος που διόρισε ο κύριος Φορτσάκης, αν δεν κάνω λάθος. Ο άνθρωπος που διόρισε η κυβέρνηση του κύριου Σαμαρά, όταν απέπεμψε μέσα σε μια νύχτα τον κύριο Μακρυδημήτρη, επειδή απέτησε ο κύριος Σαμαράς στον Μακρυδημήτρη τότε να μην δείξει την ομιλία μου στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση. Τον διορίσατε τον κύριο Μάη. Ο κύριος Μάης βεβαίως για 4 μήνες εμείς δεν αγγίξαμε την ΕΡΙΤ. Φέραμε νόμο στη Βουλή. Η ΕΡΙΤ λειτουργούσε με το παλιό καθεστώς, με την παλιά διοίκηση, αποφάσιζε αυτά που αποφάσιζε και εμείς μετά ήρθαμε και φτιάξαμε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ. Και ήρθατε εσείς να φέρετε τη μεγάλη απόδειξη ότι οι δικοί σας έκαναν νέες συμβάσεις με τον Μαυρίκο. Και συγχαρητήρια κύριε Μητσοτάκη, έχετε σπάσει τα ταμεία. Αλλά εγώ θα έρθω εδώ να σας δώσω τι έγινε μετά. Τι έγινε μετά, όταν βγήκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ και διορίστηκε ο Ταγματάρχης. Όπου έχω εδώ τις καταγγελίες Μαυρίκου κατά του κυρίου Παπά, του κυρίου Κρέτσου και του κυρίου Ταγματάρχη από 4 Δεκάτου του 2015 ως 23 Ενδεκάτου του 2015. Σας καταθέτω στα πρακτικά όλα τα δημοσιεύματα της Ακρόπολης. Ανέσχυντες παρανομίες σε βάρος της Ακρόπολης από τον Ταγματάρχη. Ανοιχτή επιστολή σε Παπά και Κρέτσο, ποιοι είναι οι λόγοι που δέχεστε αυτές τις παρανομίες Ταγματάρχη σε βάρος της Ακρόπολης. Μήνυμα προς Παπά, καταγγέλουμε τον Ταγματάρχη να σταματήσει η ΕΡΤ να παρανομεί σε βάρος της Ακρόπολης. Να οι παρανομίες του Ταγματάρχη απέναντι στην Ακρόπολη. Οι βρώμικες πρακτικές του Ταγματάρχη. Φασιστικός ο αποκλεισμός της Ακρόπολης από τον Ταγματάρχη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει σε αυτή τη ζωή κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν θέλετε να μας αποκαλύψετε τις σχέσεις τρίτου τύπου με τους εκβιαστές που είχε η παράταξή σας, τουλάχιστον μην προσπαθείτε να καταγγείλετε εμάς. Διότι το αντίθετο αποδεικνύεται. Ότι εμείς αυτά τα παράσιτα προσπαθήσαμε να τα διώξουμε, ενώ εσείς όν και καλά θέλατε να τους έχετε κοντά σας. Και ένα τελευταίο. Είπατε πριν, κύριε Μητσοτάκη, ότι χρησιμοποιούμε, λέει, μεθόδους παρακράτους. Τι ακριβώς εννοείται? Εννοείται δηλαδή το τμήμα εκβιαστών της ελληνικής αστυνομίας που διελεύκανε και εξάρθρωσε το κύκλωμα των εκβιαστών μεταξύ των οποίων ο Μαυρίκος, με τον οποίο είχατε εμείς τη σχέση, και ο Μουσάς, ο οποίος διετέλεσε σύμβουλος πολλών στελεχών της παράταξής σας και από ό,τι διαβάζω στις εφημερίδες συνομιλούσε μέχρι τελευταία στιγμή με τα κορυφαία στελέχη σας. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι είναι παρακράτος το τμήμα εκβιαστών της ελληνικής αστυνομίας, που όταν έχει μία επίσημη καταγγελία ή μήνυση πηγαίνει και κάνει επισύνδεση προκειμένου να δέσει την υπόθεση? Το ίδιο κάνει σε παράνομους ανθρώπους που έχουν διακίνηση ναρκωτικών, διακίνηση όπλων, εκβιαστές. Παρακράτος είναι αυτό? Κύριε Μητσοτάκη, λυπάμαι. Αλλά αντί να δώσετε συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία που διελεύκανε μια τέτοια υπόθεση, ακριβώς επειδή έχετε ενοχές, μιλάτε για παρακράτος. Λυπάμαι πάρα πολύ, κύριε Μητσοτάκη, σας ζητώ να ανακαλέσετε. Διότι παρακράτος δεν υπάρχει όταν εξαρθρώνεται ένα δίκτυο και ένα κύκλωμα εκβιαστών. Αλλά όταν συγκαλύπτονται υποθέσεις σαν αυτές. Αλλά τέρμα πια στη συγκάλυψη, κύριε Μητσοτάκη. Είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε ένα τέλος στη συγκάλυψη και να αναδείξουμε, όσο βαθιά και αν βρίσκονται, να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, να μπορέσει να αναπνέει η ελληνική κοινωνία. Κλείνω. Κύριε Μητσοτάκη, στο τέλος της ομιλίας σας κάνατε ένα κλείσιμο θεαματικό και είπατε αυτό το οποίο περίμεναν κάποιοι διακαώς με μεγάλη αγωνία εδώ και 2 μήνες. Σας πιέζουν να βγείτε επιτέλους και να πείτε εκλογές. Παραιτηθείτε, κύριε Τσίπρα. Και τα καταφέρατε. Σας δίνω συγχαρητήρια γι' αυτό. Κύριε Μητσοτάκη,
Όταν βγαίνετε στο εξωτερικό, πάλι η διπροσωπεία, διαβεβαιώνετε τους εταίρους ότι ξέρετε, εγώ δεν βιάζομαι. Η χώρα έχει τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, δεν χρειάζεται και τεταρτή. Κάποιοι εδώ σας πιέζουν να ζητήσετε εκλογές. Δεν θα αναφερθώ, δεν θα μιλήσω δακρύβρεκτα, δεν θα πω ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή, λίγο πριν τη διαπραγμάτευση, την αξιολόγηση. Όχι. Θα σας πω μόνο, κύριε Μητσοτάκη, ότι όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Δεν σας έφταναν τρεις εκλογικές αναμετρήσεις που είχα στην παράταξή σας. Είσαστε έτοιμοι να βγάζετε και τέταρτη. Νομίζω όμως ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημά σας. Το πρόβλημά σας είναι η αγωνία κάποιων στην παράταξή σας και κυρίως η μεγάλη αγωνία του συστήματος της διαπλοκής. Που βλέπει ότι ο κλοιός σφίγγει. Και ότι αυτά που λέγαμε τα εννοούσαμε. Και θα τα κάνουμε πράξη. Και θα γίνει ο διαγωνισμός για τις άδειες. Και θα γίνει και η εξεταστική για τα δάνεια. Και όσοι έχουν παρανομήσει θα έχουν τις συνέπειες που ορίζει ο νόμος. Ξαναπέζεται λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, στο μέγιστο κρεσέντο του το σενάριο το χιλιοπεγμένο της αριστερής παρένθεσης, προκειμένου προφανώς να δημιουργήσετε ένα κλίμα, να εκφοβιστούν ενδεχομένως σε κάποιοι δικαστές, κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι που τιμούν τον όρκο τους. Ακούστε κάτι, είναι χιλιοπεγμένο το έργο. Παίχτηκε στο πρώτο εξάμηνο, ξαναπαίχτηκε μετά στο δημοψήφισμα, ξανά στις εκλογές. Ωραίο είναι το παραμύθι της παρένθεσης, αλλά ο δράκος ψόφισε. Ο δράκος έγινε κατοικίδιο και μάλιστα κατοικίδιο το οποίο ούτε καν μια ορίζει. Ξεχάστε το λοιπόν. Αυτή η κυβέρνηση έχει ορίζοντα τετραετίας, διότι έχει την πλειοψηφία της Βουλής και την πλειοψηφία της κοινωνίας να τη στηρίζει. Και στο τέλος της τετραετίας θα κριθούμε όλοι. Αλλά αφότου έχουμε βγάλει τη χώρα από την κρίση με την κοινωνία όρθια και με το λαό να έχει επιτέλους δει αυτή η χώρα να έχει δικαιοσύνη και δικαίωση. Να αναπνέει με δικαιοσύνη. Ξεχάστε λοιπόν τις εκλογές και κοιτάξτε να δείτε μήπως στο τέλος της τετραετίας χάσετε και αυτές τις εκλογές και είστε ο νεότερος αρχηγός παράταξης που φεύγει νωρίτερα.